Έτσι μέσα στην ανάμνηση υπάρχει το ποιος είμαι. Αλλά επειδή μέσα από το νου έχασα την ουσία, έτσι χάνω και το ποιος είμαι. Έτσι μπορεί να λέμε όλοι ποιος είμαι, θέλω να μάθω ποιος είμαι, αλλά είναι μόνο καθαρά μέσα από το νου. Αυτό που είσαι είναι η ουσία σου. Οπότε μέσα στην ανάμνηση βρίσκεται η ουσία που απλά δεν έχει συμβεί μέσα σου. Δεν την έχεις λάβει. Οπότε στη θέση της ανάμνησης έχει μπει η μνήμη και το πιστεύω. Άψυχα γεγονότα. Συμβάντα επαναλαμβανόμενα χωρίς να μπορείς να λάβεις την ουσία. Έτσι επιστρέφεις συνέχεια στις μνήμες, μόνο και μόνο για να δίνεις τροφή στο νου σου, να μεγαλώνουν τα συναισθήματα. Πας σε γεγονότα που έχεις πιστέψει, αλλά εσύ σου να απών. Στην ανάμνηση υπήρχες, ήσουν απαρών. Αυτό που μνημονεύεις μέσα από το νου σου, ήσουν απών. Έτσι εμείς οι άνθρωποι μιλάμε για γεγονότα στα οποία ποτέ δεν βρεθήκαμε παρόντες ως ψυχές. Μπορεί εγώ να μην έχω ζήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όμως να θυμώνω και να παίρνω θέση μέσα από το νου μου απέναντι στο δίκαιο και στο άδικο. Αν όμως είχα υπάρξει, τότε μέσα από το βίωμα θα μπορούσα να είχα πάρει την ουσία. Αν την είχα πάρει την ουσία, αυτή που θα είχε να μου δώσει, τότε αυτό θα τελείωνε μέσα μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναπάω σε εκείνο το συμβάν. Επειδή η ανάμνηση έχει εσένα μέσα και αυτό που είσαι, όταν μέσα στην καθημερινότητα ξανασυναντάς μία ανάμνηση, πώς είναι αυτό τώρα. Αρχίζω λιγάκι να σας το περιγράφω. Βρίσκεσαι σε ένα σημείο, σε μια στιγμή, όπου το πρώτο που αισθάνεσαι είναι ότι αυτό είναι κάτι γνωστό. Το γνωρίζω αυτό. Εκείνη τη στιγμή την έχεις ξαναζήσει σε μία άλλη ζωή. Δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά έχει την ίδια αίσθηση.
όμως στο τότε δεν έπραξες μέσα από αυτό που είσαι. Οπότε επιστρέφεις πάλι στο ίδιο σημείο για να αισθανθείς και να υπάρχεις μέσα σε αυτό και να λάβεις την ουσία της ζωής που συμβαίνει. Αν είσαι παρόν και λάβεις την ουσία, τότε αυτό έχει τελειώσει. Έτσι, κάποια στιγμή καθόμασταν με τη Χριστίνα και αρχίζω να της περιγράφω πώς οδηγήθηκε ο Αδάμ στην Άβυσσο. Εκεί ήταν σαν να το ξαναζούσα. Περιέγραφα πράγματα που δεν ήταν ακουστά ως πληροφορία. Και τότε μου λέει, τώρα πιστεύεις ότι είσαι ο Αδάμ ή είσαι ο Αδάμ. Πιστεύω ήταν η πληροφορία, επειδή κάποιος το είπε. Το είμαι εκεί παρόν όμως και βιώνω τη στιγμή και απλά αφήνομαι σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει μέσα πώς το ξέρω αυτό εγώ, τι είναι αυτό που αισθάνομαι, είναι αλήθεια, δεν είναι, απλά μένεις και αισθάνεσαι. Η ερώτηση ήταν αν αφήνεις το νου σου και εμπιστεύεσαι αυτό που αισθάνεσαι. Μπορώ μόνο να σταθώ σε μία ανάμνηση. Η ανάμνηση για τον καθένα είναι ξεχωριστή, εκτός αν ήσουν και εσύ παρόν στο συμβάν. Έτσι, άλλες αναμνήσεις έχω εγώ από το περπάτημά μου στη γη, άλλες εσύ. Αν συναντηθήκαμε, πάλι το συμβάν ήταν κοινό, η ουσία για τον καθένα διαφορετική. Σας πω δεύτερο παράδειγμα.
ανάμνηση που είναι έντονη είναι η θεραπεία. Αν απλώσω το χέρι μου, η θεραπεία θα συμβεί γιατί είναι ως ανάμνηση. Έχει ξανασυμβεί. Ποια ήταν όμως η ουσία που χάθηκε? Η ουσία που χάθηκε είναι ποιος το έκανε. Θα παρέμβει ο νους και θα πει η Θεία Χάρη. Έτσι το εγώ χάθηκε. Εγώ το έκανα. Θα συμβαίνει πάλι το ίδιο μέχρι να μπορέσεις να λάβεις την ουσία. Η ουσία είμαι εγώ. Έτσι θα δείτε ότι στη λογική ότι εγώ το κάνω, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αφού εγώ είμαι παρόν με το είναι μου στη στιγμή. Όμως επειδή εάν εγώ δεχτώ τη θετικότητα που είμαι εγώ, τότε χρειάζεται και πιο πριν να έχω δεχτεί και την αρνητικότητα που πάλι εγώ ήμουν. Οπότε αρνούμε την ουσία της θετικότητας γιατί θέλω να μην εκφραστεί ποτέ ότι εγώ το έκανα και το αρνητικό. Οπότε αντί να πάω στην ανάμνηση ακόμα και αυτού που συνέβηκε ως άρνηση και να λάβω την ουσία, θα έρθει ο νους να κατηγορήσει, να κρίνει, για να χαθεί το εγώ. Έτσι να μην λάβεις την ουσία της άρνησης και αυτή να ολοκληρωθεί. Οπότε οι αναμνήσεις έχουν εμένα μέσα. Είτε περπάτησα στη γη μέσα από την άρνηση, είτε περπάτησα στη γη που ακόμα δεν έχει συμβεί γιατί δεν έχω πάρει την ουσία της θετικότητας. Οπότε όλα αυτά έχουν γραφτεί. Στην ουσία σου λέει θυμίσου ή δες ποιος είσαι.
Οπότε η ανάμνηση έχει μέσα εμένα την αίσθηση, το γνώριμο. Έχει το έχω ξαναζήσει. Και θα το ξαναζώ μέχρι να λάβω την ουσία. Όμως πάλι εκεί ο νους θα υπάρχει για να μην φτάσω ποτέ σε αυτό. Πάλι μία καινούρια επανάληψη άρνησης. Μία ανάμνηση, αν την κρίνεις ως θετική, ως αρνητική, θα τη χάσεις. Έτσι περπατούσα στον δρόμο και έβλεπα πρόσωπα και ανθρώπους και έβλεπα πως είμαι εγώ ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα που έβλεπα. Οπότε ερχόταν από μέσα μου όλη η αίσθηση πως είναι να είσαι μέσα στους δαίμονες. Αυτό το που μου βγήκε από μέσα μου ήταν τρομάζω. Αν το αφήσεις αυτό να συμβεί και δεν γυρίσεις το κεφάλι σου, δεν το κρίνεις, δεν μπεις στο νου σου, δεν πεις δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέψεις δηλαδή την αίσθηση και το βίωμα στο σώμα σου να ολοκληρωθεί. Τότε δεν θα λάβεις ποτέ την ουσία αυτού που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Σε συγκεκριμένες στιγμές εμείς είμαστε ακόμα ως άνθρωποι συνειδητοί, γιατί στο τώρα μας είναι κάποιες στιγμές που για μας έχουν μια άλλη δόνηση. Έτσι, για να μην υπάρξει ανάμνηση στο συνειδητό των ανθρώπων, επειδή εμείς έχουμε ως άνθρωποι αναμνήσεις μέσα από την άρνηση που έχουμε περπατήσει. Θα τις πεις δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι καλό, θα προσπαθήσεις να τις κρύψεις, να μην εμφανίζονται ποτέ στην επιφάνεια. Στην πραγματικότητα είναι μία προσπάθεια να ξεχάσεις. Πράγμα βέβαια που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Γιατί η ανάμνηση έχει δοθεί για να μπορέσεις να λάβεις την ουσία της. Έτσι θα δείτε τη ζωή μας σαν μια προσπάθεια να μην έχουμε αναμνήσεις. Αρνητικές.
Έτσι τις κουβαλάμε, χωρίς να τις βιώνουμε και χωρίς να λαμβάνουμε την ουσία. Έτσι συμβαίνουν και οι εφιάλτες. Ο νους θα πάρει αυτό που αρνείσαι να βιώσεις και θα σου το φέρνει συνέχεια μπροστά σου. Και εσύ θα προσπαθείς συνέχεια αυτό να το κρύψεις ή να το σβήσεις. Έτσι όσο δεν λαμβάνω την ουσία, αυτό μένει στο κενό σαν ένα γεγονός και πολεμάω στην πραγματικότητα με αυτό. Έτσι τα πράγματα δεν ολοκληρώνονται. Έτσι δεν γεμίζομαι αυτό που έχω να λάβω για εμένα. Δεν μεγαλώνω σε όγκο. Έρχεται ο νους μέσα από την κρίση και με συρρυκνώνει. Γιατί εγώ επιτρέπω να μην λάβω την ουσία αυτού που συμβαίνει. Αν ολοκληρώνεις την ουσία μέσα από αυτό που έχεις ζήσει, παίρνοντας ό,τι είναι για εσένα, τη σταγόνα δηλαδή, τότε ακόμα και τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που έχεις ζήσει, για να δείτε πότε ολοκληρώνεται μία ανάμνηση, πότε έχεις λάβει την ουσία. Μόλις λάβεις αυτή τη σταγόνα, μόλις τη γευτείς, τότε συμβαίνει μέσα σου η χαρά που σε γνώρισε. Όσο είσαστε μέσα στο συναίσθημα της κακίας, του μίσους, του θυμού, της εκδίκησης, τότε δεν έχετε λάβει τίποτα ως ουσία από αυτό που ζήσατε. Έτσι θα ξανασυμβεί πάλι μέσα από την ανάμνηση, γιατί η ουσία εκκρεμεί.
Πάλι θα κάνει όμως την επίθεση ο νους. Για να μην λάβεις. Κάποτε μου είπε, όταν θα φτάσεις στο σημείο να αναγνωρίσεις τι σου έδωσε η άρνηση, τότε θα μπορέσεις να περάσεις στην αγάπη. Όμως εγώ μέσα από την κρίση, παρόλο που αυτό που ζούσα το έχω ξαναζήσει, συνέβη και στη ζωή μου ακριβώς το ίδιο, διαφορετική χρονολογία, διαφορετικός τόπος, όμως οι άνθρωποι που είχαμε ξανασυναντηθεί ως ενέργειες, ξανασυναντηθήκαμε. Από πού βγήκε αυτή η αίσθηση από μέσα μου, μόνο ως άκουσμα, όχι ως πληροφορία, να πάω να ζήσω. Κάτι που το έχω ξαναζήσει. Εκεί ο νους θα κάνει μία επίθεση και θα σου βάλει μέσα μία προσδοκία ότι αυτό που ξανάζησες θα έχει διαφορετικό τέλος. Εκείνο που εσύ πίστευες ότι θα έπρεπε να είχε συμβεί. Και έτσι δεν θα μείνεις στη θέση σου να βιώσεις και να δεις τι συμβαίνει μέσα σου ως αλήθεια. Η αλήθεια υπάρχει και εγώ συνεχίζω να την αρνούμε. Μα αυτό το έχω ξαναζήσει και οδηγείται πάλι στην ίδια κατεύθυνση. Αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Έτσι συμβαίνουν διαστρεβλώσεις, οι προσδοκίες και δεν μένεις μέσα σε εσένα να δεις τι συμβαίνει. Έτσι θα σας πω για μένα ότι δεν ολοκληρώνω μία ανάμνηση γιατί είναι έντονη μέσα μου η προσδοκία. Ο νους μου έχει εμένα προσδοκία.
Αν το αφήσω αυτό και απλώσει μέσα μου, η προσδοκία έχει ότι τα πράγματα θα συμβούν αλλιώς, χωρίς όμως εγώ να αισθανθώ και να αναγνωρίσω ποιος είμαι, δηλαδή από πίσω έχει και κρύψη μου. Έτσι, το ποιος είμαι, το τι ήρθα να κάνω, ποια είναι η ευθύνη μου, τι είναι αυτό που ζω, τι μου συμβαίνει, τι αισθάνομαι. Έχει την άρνηση του να λάβω την ουσία και να δω ποιος είμαι. Θα σας πω άλλη μία ανάμνηση. Λέει η Χριστίνα προχθές, βλέπω μπροστά μου τι μπορώ να κάνω. Ποιες είναι οι δυνατότητες. Εγώ παλιότερα είχα ως αίσθηση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Και όταν το συζητάγαμε, έλεγα, τώρα εγώ δεν ξέρω αν αυτό έρχεται μέσα από την υπεροψία μου. Ή μέσα από μία βαθύτερη αίσθηση. Έτσι και η Χριστίνα προχθές έβλεπε ότι εμείς, τι εγώ αισθάνομαι, δεν το βλέπω όπως το βλέπει εκείνη. Θα βάλω το όχι ακόμα για να αφήσω μία πόρτα ανοιχτή, γιατί μέχρι τώρα την είχα κλειστεί. Άρα, ό,τι έβλεπε είναι μέσα από την πραγματικότητά της. Έτσι και εμείς, αν μείνουμε στον εαυτό μας, θα δούμε ότι αυτά που ζούμε μας είναι βαθιά μέσα μας γνωστά. Αυτό θα σας οδηγήσει να αρχίσετε να αφαιρείτε τους άλλους από τη ζωή σας ως αφορμές ή ως αίτια. Εάν είμαι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεχότανε μόνο κακοποίηση, η ανάμνηση θα με οδηγήσει να αισθανθώ ότι αυτό το περιβάλλον εμένα μου ήταν γνώριμο πριν τη γέννησή μου.
Όπως μεσοδομούσαν οι δαίμονες, έτσι το ίδιο γινότανε και με τους γονείς μου. Οπότε ό,τι ζούμε έχει να μας δώσει κάτι για εμάς. Έτσι θα αρχίσετε να αφαιρείτε το τυχαίο και θα επιτρέπετε να έρχεται στην επιφάνεια η αίσθηση του ότι ξαναζώ κάτι που το γνωρίζω. Μέχρι να το αναγνωρίσω, να λάβω την ουσία και αυτό να τελειώσει και να ολοκληρωθεί. Έτσι να ανοίξει μέσα η ανάμνηση θα μας οδηγήσει ακόμα περισσότερο στην ευθύνη, ακόμα και για τη γέννησή μου. Έτσι δεν θα μπορούσα να έχω διαφορετικούς γονείς. Και δεν θα μπορούσα να μην είχα ζήσει αυτά που έζησα. Και δεν γινότανε να μην συναντήσω τη Χριστίνα. Όλα έρχονται από ένα βαθύτερο πυρήνα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε πάει στο να ολοκληρώνουμε το τετράγωνο μέσα από την επίγνωση και τη συνειδητότητα ως άνθρωποι και να αρχίζουμε να αφαιρούμε από πάνω μας μνήμες, πιστεύω, και να αφινόμαστε στην αίσθηση και να λαμβάνουμε την ουσία και να αναπτυσσόμαστε. Να μην έχουμε κρίση σε αυτό που συμβαίνει, αλλά έχει κάτι να μας δώσει. Να δεχόμαστε τη ροή. Να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Να αφήνουμε και να λαμβάνουμε. Οπότε για να λάβω την ανάμνηση χρειάζεται να αφήσω τη μνήμη. Την αναπαραγωγή των γεγονότων και την ανακύκλωση των συναισθημάτων. Έτσι τα βιώματα που ήρθα να ζήσω θα ολοκληρώνονται, θα μικραίνουν. Και επειδή θα ζω αυτό για το οποίο ήρθα, τότε μέσα μου θα απλώνεται η χαρά του να ζω.
έχουμε ξανασυναντηθεί. Η ανάμνηση. Κάτι όμως δεν λάβαμε. Κάτι δεν ολοκληρώθηκε. Μέσα μου ως ουσία. Έτσι, ανάμνηση είναι κάτι ζωντανό, γιατί είχε ζωή μέσα. Η μνήμη είναι κάτι νεκρό. Τώρα που θα ανοίξουν οι αναμνήσεις, η αίσθηση θα δυναμώνει. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος τώρα θα αρχίσει να περπατάει το εμπιστεύομαι αυτό που αισθάνομαι. Θα επιτρέπεται να συμβαίνει μέσα σας. Έτσι, όταν θα πονάτε στο στήθος, θα αισθάνεστε, όπως είπε η Χριστίνα, τη λύπηση, αλλά η δράση είναι «χρειάζεται να σε αφήσω». Πονάτε στην κοιλιά σας, θυμώνω, όμως θα εκφράζω την αλήθεια του τώρα. Ολοκληρώνουμε. Πονάει το κεφάλι σας. Είναι ο φόβος για το δρόμο που ανοίγεται όμως. «Πού πας», λέει ο νους, «σε αυτό που είμαι».
Έτσι είναι, η ανάμνηση τα περιλαμβάνει όλα. Αυτός ξέρει. Έτσι γνωρίζουμε όλοι. Έτσι σήμερα ξεκαθαρίζει και το ότι επειδή η Χριστίνα είναι προς χρήση, δεν γνωρίζει τι θα της συμβεί. Εμείς ως άνθρωποι ξεκινήσαμε από την αφετηρία, περπατήσαμε την άρνηση και επιστρέφουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Άρα γνωρίζουμε. Έχουμε αναμνήσεις. Έτσι αμφισβητούμε ότι πιστεύουμε και ανοίγουμε την αίσθηση. Η αλήθεια στο προσκήνιο. Εγώ, Δαβίδ. Αναμνήσεις, η ουσία της ζωής. Ευλογώ στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Στο όνομά μου Δαβίδ, του Υιού του επί της γης. Στο όνομα της Χριστίνας κόρης του. Στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριστο Δημιουργό. Πατέρας, Μητέρα Παναγία, ο Κύριος Ιησούς, εγώ Δαβίδ, η Χριστίνα, ο Ιάσωνας και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές με έργο και ζωή στη γη. Αμήν.
Ξεκινήσουμε με ένα, αν θέλετε να μιλήσετε κι εσείς, θα σας πω τι υπόθηκε πριν από 1-2 μέρες όταν καθόμαστε με τη Χριστίνα. Της λέω, Χριστίνα, εγώ έχω μία αίσθηση ότι δεν μοιράζομαι. Δεν θέλω να δίνω. Το δεν θέλω να δώσω εμένα μου είναι έντονο μέσα σαν αίσθηση. Ναι, αλλά εγώ δίνω. Το ερώτημα είναι σε ποιους. Έτσι, αν ήθελε κάτι η Χριστίνα, δεν θα το έδινε εύκολα. Αν θα το ήθελε κάποιος δαίμονας, θα το έδινε εύκολα. Έτσι κάθισα να δω στη ζωή μου σε ποιους δίνω εύκολα. Και έβλεπα ότι δίνω εύκολα στο κακό. Στο καλό δεν δίνω, γιατί μέσα από εκεί θα λάβω. Έτσι μια ανάμνηση είναι ότι αν θα μου έλεγε ο Θεός δώσε κάτι στη Χριστίνα, εγώ θα έλεγα όχι, δεν σου το δίνω. Δώσε στις ψυχές, όχι, δεν δίνω. Δεν δίνω μέσα από το μοίρασμα. Αν είναι να αποδείξω κάτι, δηλαδή μέσα από το νου μου, δίνω. Μία άλλη ανάμνηση είναι ότι πολλές φορές θα ήθελα να την πνίξω. Προχθές που έκανα μία κίνηση, μου λέει, μ' ακουμπάς στο λαιμό, έχω ευαισθησία. Δεν θέλω να μ' ακουμπάνε στο λαιμό. Άρα βλέπω ότι μέσα μας υπάρχουν ζωντανά πράγματα. Πράγματα που τα έχουμε ξαναζήσει. Συνεγνώριμα. Οπότε θα σας πω τι λέει ο δαίμονας για τη Χριστίνα. Γιατί εγώ μπορώ και τον ακούω καθαρά, γιατί τον έχω υπηρετήσει κιόλας. Αυτό που λέει ο δαίμονας για τη Χριστίνα είναι ότι δεν θα ήθελε να υπάρχει στη γη. Μου χαλάς τα σχέδια. Τον άλλον τον έχω. Εννοώ εμένα. Σένα δεν μπορώ να σε έχω. Αλλά κάθε φορά που κατεβαίνεις, είσαι ενόχληση.
Έτσι, ο μόνος τρόπος να μην υπάρχει Χριστίνα στη γη θα ήταν να το κάνει μέσω εμένα. Έτσι, την πρώτη φορά το πέτυχε. Ως ανάμνηση την έχω πνίξει. Πάλι εκδραματίζεται εδώ, αλλά με άλλο τρόπο. Πώς θα μπορούσα να την πνίξω τώρα? Απλά της αφαιρώ το οξυγόνο. Δηλαδή δεν της δίνω ζωή. Αυτή είναι η ανάμνηση.